Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι στην Αθήνα. Είμαστε στην Αθήνα, βέβαια. Λοιπόν, στο συντονιστικό κέντρο. Παίρνετε οδηγίες για αυτά που θα μας φέρετε. Είχαμε πακέτο μέτρα. Είχαμε μια συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργίου. Mm-hmm. Και σχετικά με την αυριανή συνάντηση που έχουμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Την οποία προκάλεσε ο Περιφερειακός κύριος Τζικώστας, ναι. Έτσι ώστε να δούμε για τα μέτρα, τη λήψη τους, την εφαρμογή τους και τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε πόσο κοντά είμαστε στο επίπεδο 3, πόσο είναι θέμα, δηλαδή είναι θέμα λεπτομεριών για την εφαρμογή ή ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η εφαρμογή, το πέρασμα ή όχι? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που γίνονται διάφορες παρατυπίες, δεν ακολουθούνται τα μέτρα, mm-hmm. σίγουρα είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο ξεφεύγει του 2, ναι. Το οποίο φυσικά θα αποφασιστεί αύριο, mm-hmm. παρουσία όπως είπαμε του Περιφερειάρχη και του Υφυπουργού, mm-hmm. αλλά από εκεί και πέρα θα ληφθούν παραπάνω μέτρα, θεωρούμε ότι είναι βέβαιο. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε βέβαια η εξέλιξη της συζήτησης, τα επιδημιολογικά δεδομένα και κατά πόσο θα εξεταστούν αυτά, πόσο εφαρμογή μέτρα να... μέσα, στα μέτρα αυτά που αναμένεται, που θα αποφασιστεί αύριο αν τελικά θα εφαρμοστούν ή όχι, είναι μέσα στο πακέτο και η απαγόρευση κυκλοφορίας για κάποιες ώρες και ενδεχόμενη απαγόρευση μετακίνησης εκτός νομού? Αυτά θεωρώ ότι δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. απλά είναι μέτρα τα οποία υπάρχουν και εφαρμόζονται όταν ναι. θεωρηθεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι τίποτα δεν αποφασίζεται χωρίς να υπάρχει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στην απόφαση και σοβαρότητα αυτής. Mm-hmm. Δηλαδή οι αποφάσεις δεν παίρνονται χωρίς λόγο. Ναι. Οπότε παίρνονται για το γενικό καλό και να ναι, ξέρετε προφανώς. Ότι πρέπει να φτάσουμε σε κάποιο πολύ σημαντικό σημείο, σε μια καμπή, έτσι ώστε να αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Μια απαγόρευση κυκλοφορίας όπως λέτε, ή κάποιο κλείσιμο, ή κάποιο γενικευμένο lockdown. Ναι. Οπότε αυτά όλα θα αποφασιστούν αύριο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε αυτό το στάδιο, αλλά αναμένουμε αύριο το απόγευμα, όπως είπαμε, για τη σύσκεψη και να δούμε ακριβώς λίγο και τα νέα στοιχεία που θα έχουμε, mm-hmm. τα οποία mm-hmm. θα οδηγήσουν σε κάποια περαιτέρω μέτρα, διότι πρέπει να ληφθούν. Mm-hmm. Πρέπει βέβαια, να προσαρμοστούμε. Συζητάτε... Έρχεται χειμώνας, mm-hmm. θα είναι δύσκολος. Αυτό θα ήταν το επόμενο. Είμαστε... Ήταν ναι. το επόμενο που ήθελα να ρωτήσω. Αν όλη αυτή η ιστορία, αυτή η κρίση με την πανδημία και οι πόροι, και οι πόροι εννοώ και οικονομικά και σε έμψυχο δυναμικό που προσελκύει αυτή η μάχη κατά της πανδημίας, κατά ναι. πόσον σας δυσκολεύει στο να λάβετε, να προχωρήσετε με τις ενέργειες που πρέπει σε άλλους τομείς ενδεχομένως. Γιατί, ας πούμε, για τα έντονα καιρικά φαινόμενα ή για προεργασίες που πρέπει να γίνουν για την θωράκιση περιοχών από έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό σας εκτρέπει από άλλους στόχους. Κοιτάξτε, εμείς σαν πολιτική προστασία, όχι, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα ή κάποιο πρόβλημα πώς μπορούμε να κινηθούμε σε μια έκτατη ανάγκη, όπως το αποδείξαμε και στο παρελθόν και τη διάρκεια του χειμώνα που ήταν γενικευμένο το lockdown, οι εργασίες της πολιτικής προστασίας δεν σταμάτησε σε καμία περιοχή που ήταν υποκήρυξη. Ναι, τότε βέβαια ήταν πιο εύκολο υπό την έννοια ότι ήταν πιο δεκτικός ο κόσμος και ήταν πιο πιστός στην εφαρμογή των μέτρων. Εδώ τώρα έχουμε... Ναι, σίγουρα υπάρχει μια χαλαρότητα στις συμπεριφορές του κόσμου, αλλά... Αν αντιληφθούν όλοι ότι η κατάσταση είναι σοβαρή, γιατί το βλέπουμε σε μια παγκόσμια κλίμακα, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται μόνο στον ελλαδικό χώρο, mm-hmm. είναι παγκόσμιο, και βλέπουμε συνεχώς μεγάλα κράτη, ισχυρά κράτη, να κάνουν γενικευμένο lockdown.